Τηλεθεατές μας. Υπουργέ, κατσαρολιάδα λέτε. Τι κατσαρολιάδα? Τι ξέρουμε από τις διαδηλώσεις για να πέσει ο Αλιέντε, έτσι δεν είναι? Κινητοποιήσεις δεν κάνει μόνο η αριστερά ή ο κόσμος της εργασίας. Κινητοποιήσεις κάνουν και οι άλλοι, αυτοί που είναι αντίθετοι. Τους έχουμε δει λοιπόν αυτούς σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ γι' αυτό μάλλον χαίρομαι που θα γίνει αυτή η συγκέντρωση την Τετάρτη. Όχι απλώς για να δούμε πόσοι θα είναι, αλλά κυρίως για να δούμε ποιοι θα είναι. Για μένα εμβληματική μορφή του ποιος θα είναι είναι ο κύριος στη συγκέντρωση των ΗΕ που είχε πάει στην διαδήλωση με ένα ποτήρι σαμπάνιας. Ξέρετε αυτά τα μακρόστενα που τα λένε φλουτ, για να δείξει ότι ναι μεν κατεβαίνει στο δρόμο, αλλά χίδιν όχλος αυτός δεν είναι. Υπουργέ, υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Ο κόσμος διαμαρτύρεται. Ο κόσμος έχει υποστεί τα πάντα. Μην φτάσουμε στο σημείο με μία φωτογραφία να αλλοιώνουμε αγωνίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε. Μισό λεπτάκι. Να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Πράγματι, η κοινωνία μετά από 6 χρόνια μαυρίλας και μνημονιακής λιτότητας είναι μουδιασμένη. Ακόμα δεν ξέρει πώς να αξιολογήσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με έναν άνθρωπο που με συναντά στον δρόμο και μου λέει «Εσείς τι κάνετε?». Αυτός ο άνθρωπος όμως που βλέπω στον δρόμο δεν είναι ο κύριος με το φλουτ που θα πάει την Τετάρτη στη διαδήλωση. Έχει συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως και κάθε κίνημα κατσαρόλας, αυτό που θα δούμε την Τετάρτη στο Σύνταγμα. Σήμερα ένα σχολιαστής των νέων το ονομάζει η μεταμοντέρνα εκδοχή του ΠΑΣΟΚ και η αρχαϊκή εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργέ, δηλαδή ισχυρίζεστε ότι δεν έχει λόγους ο κόσμος να διαμαρτύρεται? Ισχυρίζομαι το ακριβώς αντίθετο και δεν ισχυρίζομαι, απλώς το είπα. Είπα λοιπόν ότι ο κόσμος έρχεται μετά από 6 χρόνια λιτότητας. Τα δικά μας μέτρα μοίρασαν πολύ πιο δίκαια τα βάρη από ό,τι στο παρελθόν. Για την ώρα όμως καρπούς από την έξοδο από την κρίση δεν έχει δει, γιατί ακριβώς δεν έχουμε βγει από την κρίση. Είναι λογικό επομένως και ο μέσος άνθρωπος και η κοινωνία να προβληματίζεται. Απλώς σας λέω ότι οι άνθρωποι της Τετάρτης δεν είναι η κοινωνία. Είναι μία εκδοχή της κοινωνίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας. Σύμφωνα, αυτό που λέτε, όμως, έχει σαφή χαρακτηριστικά. Ο να ταυτιστεί μαζί τους. Μάλιστα. Δεν σας άκουσα. Λέτε ότι έχει σαφή χαρακτηριστικά, τα προσδιορίζετε ο κόσμος που θα πάει. Πεςτε μου κάτι. Διάβασα με ενδιαφέρον την πρότασή σας και τις διευκρινήσεις που κάνατε, ότι εάν πρόκειται να πάμε σε νέο σύνταγμα με συντακτική βουλή, η όλη διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει με ένα δημοψήφισμα, να μιλήσει ο λαός για αυτό το θέμα. Θέλετε λίγο να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό, τη διαφορά ανάμεσα στη μία εκδοχή και την αναθεώρηση του πράγματος? Επειδή είστε συνταγματολόγος και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε σαφές σήμερα. Ακούστε, όταν κινούμαστε στο πλαίσιο ενός συντάγματος, τότε σεβόμαστε τον τρόπο που το ίδιο προβλέπει για την αλλαγή του. Την αλλαγή αυτού του συντάγματος τη λέμε αναθεώρηση. Αντίθετα, υπάρχουν ορισμένες στιγμές, συνήθως μετά την κατάρρευση ενός καθεστώτος, μετά από μια επανάσταση, μετά από ένα πόλεμο, όταν όλα τα πράγματα φαίνονται διαφορετικά, που τότε επιλέγουμε όχι να αλλάξουμε μερικές πλευρές του συντάγματος, αλλά να αλλάξουμε όλο το Σύνταγμα και γιατί να πάμε είναι μια τέτοια στιγμή, λέτε? Η δική μου η άποψη, αυτή δεν είναι η άποψη αυτή τη στιγμή στην οποία κινούμαστε. Προφανώς, αλλά να το καταλάβω, γιατί μιλήσατε για πολύ σκληρά πράγματα, σκληρά γεγονότα που μπορούν να φέρουν ένα νέο πράγμα. Γιατί αυτό σας κάνει σήμερα να το βάζετε ως ζήτημα? Θα σας πω, η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση δεν δημιούργησε απλώς ζητήματα αμφισβήτησης του οικονομικού συστήματος, λιτότητα, δημιούργησε σημαντικά θέματα αμφισβήτησης και της νομιμοποίησης του παλιού πολιτικού συστήματος. Το επιχείρημά μου το βασικό όταν έγραφα ήταν ότι σε ανάλογες συνθήκες πολύ πιο ήπιας κρίσης, ο Ντεγκόλ το 1958 για να βγάλει τη Γαλλία από την κρίση του πολέμου με την Αλγερία, προχώρησε σε συντακτική βουλή, ενώ το Σύνταγμα της Γαλλίας ήταν τότε πολύ νεαρό το προηγούμενο. Κάνετε μια αναλογία του οικονομικού πολέμου, ισχυρίζεστε ότι είμαστε σε ένα οικονομικό πόλεμο, σε μια νεοφιλελεύθερη επίθεση. Προφανώς αυτή είναι η αντιστοιχία, αν καταλαβαίνω καλά. Η αντιστοιχία είναι η μείζον κρίση των θεσμών. Αυτή είναι η αντιστοιχία. Αυτή μπορεί να έχει αιτία ένα πόλεμο, μπορεί να έχει αιτία πολλά άλλα πράγματα. Σύμφωνο. Αυτή η κρίση, Υπουργέ. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, να δούμε και στη σκέψη, γιατί θα μπουν σε συζήτηση όλα αυτά τα θέματα το διάστημα. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει πλήρη ανατροπή αυτού του παλαιοκομματικού, όπως είπατε, συστήματος? Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία, τα δομικά που πρέπει να αλλάξουν?
Ακριβώς θα σας μιλήσω γι' αυτό. Να ξεκαθαρίσω μόνο ότι τώρα η κυβέρνηση μιλάει για αναθεώρηση, δεν μιλάει για συντακτική βουλή. Σαφές. Όλος αυτός ο προβληματισμός που προηγήθηκε ήταν δική μου πρόταση, ακαδημαϊκή και θεωρητική, για το πώς νομίζω ότι θα έπρεπε να βαδίσουμε. Εσείς μιλάτε για τη μετάβαση στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία. Μετάβαση στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία μπορούμε να έχουμε και με αναθεωρητική βουλή. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι αυτό που ονομάζουμε τρίτη ελληνική δημοκρατία ξεκίνησε με το Σύνταγμα του 1975 σε μια βουλή που δεν αυτοχαρακτηρίστηκε συντακτική αλλά αναθεωρητική. Κρατάω λοιπόν από την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε την ανάλυση μου για το ότι χρειάζονται βαθιές τομές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πριν. Πρέπει να πάμε πράγματι προς την τέταρτη ελληνική δημοκρατία. Δεν είναι αναγκαίο γι' αυτό όμως συντακτική συνέλευση. Και η αναθεωρητική συνέλευση, εφόσον εξασφαλίσει μια σαρωτική αναθεώρηση με την έγκριση του λαού, μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πάμε να συζητήσουμε και κάποια άλλα θέματα. Απλή αναλογική. Τι θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Το Σύνταγμα είναι αλήθεια ότι δεν έφερε την κρίση, αλλά δεν μπόρεσε και να τη σταματήσει. Δεν είχε στα χέρια του ο λαός, ο μέσος πολίτης για να μιλάμε πιο συγκεκριμένα, θεσμικά εργαλεία για να ελέγξει την εξουσία. Εμείς προτείνουμε μορφές άμεσης δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να προκληθεί ένα δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία, να συγκεντρωθούν δηλαδή υπογραφές για να έχουμε ένα παρόμοιο δημοψήφισμα. Ακόμα και σε σχέση με ένα νόμο που έχει ήδη ψηφιστεί. Λέγεται κυρωτικό αυτό το δημοψήφισμα. Να μπορέσει ένας αριθμός σημαντικός, γιατί δεν είναι κάτι που να γίνεται κάθε μέρα, πολιτών, να ζητήσει ακόμα και ένας ψηφισμένος νόμος να τεθεί υπόψη του εκλογικού σώματος. Αν είχαμε τέτοια εργαλεία ελέγχου της εξουσίας, ενδεχομένως η κρίση των θεσμών να ήταν πολύ ηπιότερη ή και να την είχαμε προλάβει. Αυτό συνδέεται κάποια στιγμή, είπατε ότι αν θα ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τότε θα πρέπει να έχει άμεση πολιτική νομιμοποίηση. Και γι' αυτό το λόγο θεωρείτε ότι υπάρχει μόνος ένας τρόπος, η καθιέρωση της απλής και ανώθευτης αναλογικής. Και είσαστε σταθερός σε αυτό το πράγμα, έτσι. Στην άποψή μου ότι πρέπει να έχουμε ένα πάγιο εκλογικό σύστημα και αυτό να είναι η απλή και άδολη αναλογική, πράγματι, είναι διαχρονική η πεποίθησή μου και ως συνταγματολόγου και ως αριστερού ανθρώπου. Ως προς το άλλο θέμα της άμεσης εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει τίποτα στο Σύνταγμα που να πρέπει να το αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα. Όλα αποτελούν ένα σύστημα. Μια αλλαγή που κάνει σε ένα σημείο επηρεάζει κάτι άλλο. Αν πάμε επομένως σε απλή, άδολη, ανώθευτη αναλογική με τον εκλογικό νόμο, αυτό θα σημαίνει αλλαγές στο επίπεδο της εκπροσώπησης των κομμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια άλλη κίνηση. Ενδεχομένως την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό που είπα είναι ότι αν ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι λογικό να πρέπει να τον εκλέγει ο λαός, να έχει άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτός από την ενίσχυση των ελευθεριών που βάζουμε ως θέμα, και όλος ο κόσμος τον ενδιαφέρει αυτό να ενισχυθεί, βάζεται και τη σημασία που έχει η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Για να έρθω στα εργασιακά. Σήμερα που βλέπουμε αυτή την επίθεση του νεοφελισμού σε επίπεδο ευρωπαϊκό, παγκόσμιο θα έλεγα, αλλά είναι σαφές και στη Γαλλία και σε άλλα μέρη. Και που το έχουμε και μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα της προτάσεις των δανειστών, την πίεση που θα ασκήσουν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τι έρχεται να προσφέρει αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη ότι μέσω αυτής της αλλαγής, μέσω της μετάβασης αυτήν την τέταρτη, όπως την είπατε, δημοκρατία, ποιο είναι το ουσιαστικό που θα μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσετε απέναντι σε αυτή τη λέλαπα. Και το λέω γιατί. Γιατί και το προηγούμενο διάστημα, σωστά είπατε, δεν διαφύλαξε το Σύνταγμα. Δεν διαφύλαξε από αυτή την επίθεση. Αλλά πάντα πάρθηκαν μέτρα από όλους που κατηγορούνταν από τους άλλους ότι ήταν αντισυνταγματικά. Δηλαδή δεν φαίνονταν να βάζει φρένο ένα σημαντικό πράγμα, μια χάρτα αυτού του κράτους, αυτής της λειτουργίας. Έχετε δίκιο. Ακούστε, όταν έχουν γίνει στην κοινωνία σημαντικές αλλαγές, έχουν αποτυπωθεί συσχετισμοί δύναμης, τα συντάγματα και οι διατάξεις είναι χάρτινη πύργη, χάρτινα εμπόδια. Όμως, αντιθέτως... Δεν οφείλουμε όταν να τα υπερασπιστούμε, έχουν... Υπουργέ. Όχι, άλλο, δεν ακούσατε τι είπα. Παρακαλώ. Όταν έχει χαθεί στην κοινωνία, είπα, εκείνη η άποψη που στηρίζει τη ρύθμιση ενός συντάγματος. Όταν όμως είναι εξωτερική επίδραση, όπως ήταν στην περίπτωση των μνημονίων, όταν η κοινωνία εξακολουθεί να στηρίζει τις βασικές αξιακές επιλογές που υπάρχουν στα συντάγματα, να είναι δηλαδή υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων,
τότε οι θεσμοί μπορούν να αποτελέσουν όπλο στα χέρια του λαού που θέλει να υπερασπιστεί κατακτήσεις που έχουν πάρει το χαρακτήρα νόμων ή πολύ περισσότερο συνταγματικών ευθύνων. Αλλά αυτό το περιλαμβάνεται και στο ακροτελεύτιο. Λέει, είναι στη δική μου ευθύνη ακριβώς, να το ασπιστώ. Αλλά έχει και πρακτική σημασία. Προσέξτε, δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα. Πήγαμε όμως όσοι αντιδρούσαμε στο μνημόνια στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου είναι το αρμόδιο όργανο να εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και γι' αυτό και το λόγο και εμείς κυρώσαμε όταν ήρθαμε στην κυβέρνηση την πιο προωθημένη εκδοχή του, το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Και πράγματι διαπίστωσε αυτό το όργανο το πολύ σημαντικό, ότι η Ελλάδα, εφαρμόζοντας τα προηγούμενα μνημόνια και απορριθμίζοντας εργασιακές σχέσεις, σε σημαντικό βαθμό παραβίασε τις υποχρεώσεις της. Αυτό ήταν διαπραγματευτικό όπλο για εμάς που θέλαμε να υπερασπίσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα στις συζητήσεις αυτές. Και θα φανεί ιδιαίτερα, προσέξτε πότε θα φανεί αυτό, στα εργασιακά, στη συζήτηση του Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε τώρα στα εργασιακά, Υπουργέ, διότι αυτή τη στιγμή... Μισό όμως, μια λέξη ακόμα, παρακαλώ. Για τα κοινωνικά δικαιώματα. Η συζήτηση που έρχεται για το Σύνταγμα θα έχει ως βασικό σημείο το αν θέλουμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης των κοινωνικών δικαιωμάτων που συμπυκνώνει ο φιλελευθερισμός. Θέλω να θυμίσω ότι στην πρόταση που πολύ σεβαστοί μου συνάδελφοι του συνταγματικού δικαίου έθεσαν στη δημοσιότητα μέσω της Καθημερινής, προβλέπεται η ακριβώς αντίθετη πρόταση, η ολοσχερής κατάργηση όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων που στο Σύνταγμα. Ακριβώς αυτό δείχνει λοιπόν τη σημαντική διαφορά που έχουν δύο απόψεις που διατυπώνονται και που θέλουν να περιγράψουν την Ελλάδα όπως τη φανταζόμαστε. Υπουργέ, πάμε να δούμε συγκεκριμένα, διότι μιλήσατε για όπλο. Ποιο θα είναι το όπλο σας εσάς σε αυτά που μας έρχονται τα εργασιακά, όταν ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποφάνθηκε ότι δεν είναι συμβατή με το κοινωνικό δίκαιο η ελληνική νομοθεσία που απαιτεί από τους εργοδότες να λαμβάνουν διοικητική έγκριση πριν προβούν σε ομαδικές απολύσεις. Είναι το γνωστό πρώτα, τελικά. Ναι, δεν είναι δεσμευτικό, θα μου πείτε. Παρόλα αυτά όμως, δεν είναι ένα πλαίσιο που τίθεται αυτή τη στιγμή και πάτε ίσως και με την πλάτη στον τοίχο. Αυτή τη στιγμή. Σωστά. Στην πλάτη στον τοίχο δεν είμαστε για τους λόγους που θα εξηγήσω. Πείτε μας. Μόνο και μόνο όμως η αναφορά σας σε ένα νομικό κείμενο, την οδηγία την οποία ερμηνεύει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Εισαγγελέας, δείχνει τη σημασία που έχουν οι θεσμοί. Δεν πρέπει να αλλάζουμε άρα μόνο τους θεσμούς και τις διατάξεις σε επίπεδο συντάγματος. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και πώς θα μπορέσει με σιγά σιγά, γιατί αυτό αποτελεί αλλαγή πολύ σημαντικότερων σχετισμών δυνάμεων, να αλλάζουμε και τον τρόπο που έχει αποτυπωθεί ο νεοφιλελευθερισμός στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Σας λέω όμως, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ότι η πρόταση του εισαγγελέα αφορά κυρίως διαδικαστικά ζητήματα και το ποιος θα έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί τις εγγυήσεις κατά των ομαδικών απολύσεων. Στην Ελλάδα έχουμε τον Υπουργό Εργασίας. Εάν κρατήσουμε τις εγγυήσεις, εγώ δεν θα θεωρούσα σημαντικό πρόβλημα να μην είναι ο Υπουργός Εργασίας, αλλά κάποιο άλλο όργανο το οποίο να έχει κατοχήρωση βέβαια αντικειμενικότητας, δημόσιο χαρακτήρα και να μπορεί να εκπληρώνει με ανάλογο τρόπο αυτό που εκπληρώνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός. Πώς δηλαδή θα είναι αυτό τεχνικό τώρα, θέμα, Υπουργέ. Ναι. Είναι τεχνικό θέμα μόνο. Είναι δεν είναι ουσιαστικό. Θέμα. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας τις απαιτήσεις τους. Εδώ μιλάμε να καταργήσουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θα σας πω πώς θα αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις. Αυτό που σας λέω είναι ότι το ουσιαστικό θέμα είναι να κρατήσουμε τις ουσιαστικές εγγυήσεις ανέπαφες. Το ποσοστό των εργαζομένων μπορεί να απολυθεί, το ότι θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση. Λέω ότι η τελική υπογραφή δεν είναι το σημαντικότερο θέμα. Τώρα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις, γιατί αυτό το σημαντικότερο. Ακριβώς. Γιατί είναι το πνεύμα, Υπουργέ μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας, αν μεταφράζω πιστά, λέει κάποια στιγμή στο σκεπτικό του, μπορεί να διέρχεται η Ελλάδα από οξία οικονομική κρίση, η οποία συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, δεν επηρεάζει όμως αυτό το συμπέρασμα. Άρα λοιπόν βάζει ένα γενικότερο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέω. Δεν λέει μόνο στη συγκεκριμένη απόφαση. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Αντιλαμβάνομαι. Καλύτερα από εμένα, είσαστε και έγκριτος νομικός, άρα προφανώς. Αλλά... Ναι. Αλλά ακούστε, το δίκαιο και ακόμα και οι δίκες, η δικαστική αφισβήτηση μιας διάταξης είναι και αυτές ανοιχτές στο πεδίο της πολιτικής. Με ποια έννοια, όχι ότι οι δικαστές αποφασίζουν σαν πολιτικοί, αλλά ακριβώς γιατί βασικές επιλογές αξίας, αν θα δώσουμε έμφαση στην προστασία της εργασίας ή στην ανταγωνιστικότητα, αποτυπώνεται και στα μυαλά των δικαστών. Και ο συγκεκριμένος εισαγγελέας έχει κάνει μια επιλογή. Εμείς όμως τώρα είμαστε εν ώψη μιας αντιπαράθεσης που δεν έχουμε μόνο το συγκεκριμένο εισαγγελέα στο μυαλό μας. Πώς κερδίθηκε η μάχη για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παρά την αντίθετη άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
που σας θυμίζω. Δεν ήθελε να αυξηθούν καθόλου οι εισφορές και ήθελε όλες οι μειώσεις να περάσουν στις συντάξεις. Κερδίθηκε με την απομόνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έγινε κυρίως όταν οι εργοδοτικές οργανώσεις διαφοροποίησαν τη δική τους θέση από τη δική του. Αυτό ακριβώς θα γίνει και στις ομαδικές απολύσεις. Πριν, μόλις ανέλαβα ακριβώς τα καθήκοντά μου του Υπουργού τον Αύγουστο, κάλεσα και τις εργατικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις και την ΓΕΣΕΕ και όσες εργοδοτικές οργανώσεις εκπροσωπούνται για τη σύναψη της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τους έθεσα το θέμα της ανταπεργίας και το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Προς τιμήν τους, όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις ανέφεραν ότι δεν τους ενδιαφέρει η αλλαγή του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις, δεν είναι αυτό το ζήτημα που θα επιστρέψει την Ελλάδα σε τροχιά ανταγωνιστικότητας, ούτε θεωρούν ότι η ανταπεργία είναι σημαντικό θέμα. Επομένως και τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι απομονωμένο σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Είναι κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης αυτό ή όχι. Ναι, βέβαια. Ή το η συζητάμε. Η προστασία των δικαιωμάτων. Οι ομαδικές απολύσεις να μπουν στο, αυτή τη στιγμή βάζουν θέμα. Το βάζουν ανοιχτά το θέμα. Μα σαφώς. Εσείς λέτε ότι θα υπάρξει ας πούμε μια συμφωνία κυρίων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αρκεί μόνο αυτό το πράγμα. Το θέμα όχι, είναι. Σας λέω, ναι. Μα σας λέω το αντίθετο. Σας λέω ναι. Ότι υπάρχει σύγκρουση απόψεων. Όχι καμιά συμφωνία κυρίων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο σημεοφόρος του νεοφιλελευθερισμού. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την κοινωνική Ευρώπη. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ποια θα είναι. Άρα η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα. Είμαι σαφής. Και λέω και πώς το πετυχαίνουμε. Απομονώνοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με δύο τρόπους. Για το εσωτερικό επίπεδο σας μίλησα. Στο διεθνές εξασφαλίσαμε ότι όλη η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και θυμίζω, για μας η έμφαση είναι στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν αμυνόμαστε απλώς. Θέλουμε να αναστρέψουμε την απορρίθμιση. Τη είναι προτεραιότητα. Άρα λοιπόν και συλλογικές και όχι στις ομαδικές απολύσεις. Άλλο έλεγα. Θέλουμε και να τα ακούσουμε επίσημα από τα χείλη του αρμόδιου υπουργού. Στις ομαδικές απολύσεις αμυνόμαστε και θα κρατήσουμε την προστασία εκεί που είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Σας λέω όμως ότι δεν αμυνόμαστε απλώς. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε την κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα, γιατί αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Είναι εργασιακή και ζούγκλα. Και λέω λοιπόν ότι για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, πέρα από το εσωτερικό επίπεδο, έπρεπε να ενισχύσουμε τα διεθνή μας και τα ευρωπαϊκά μας στηρίγματα. Και τι κάναμε. Βάλαμε στο μνημόνιο σαφή πρόβλεψη κατά την οποία οι αλλαγές θα γίνουν μετά από πρόταση μιας Επιτροπής Ειδικών και αυτή την πρόταση θα την πάρει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας να τη φιλτράρει με βάση τα δικά της χαρακτηριστικά. Και ένα ακόμα, πείσαμε την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συστήσει μια Επιτροπή Παρακολούθησης των Διαπραγματεύσεων που θα είναι εδώ μέσα στον ερχόμενο μήνα. Ώστε η διαπραγμάτευση αυτή να μην μείνει μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών, όπου η θέση μας διαπραγματευτική είναι αδύναμη, να γίνει όπως αξίζει ζήτημα ευρωπαϊκό. Γιατί αν συμφωνήσουμε στην Αθήνα ότι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές είναι η απορρίθμιση, αυτό αύριο θα γίνει και στη Ρώμη και στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Πείτε μου κάτι, Υπουργέ, και θέλω. Θα βάλω το ζήτημα του Ηρακλείου, του επεισοδίου. Αν αφήσω στην πάντα την εκτίμησή σας ότι. Προσπαθούμε εμείς να κάνουμε ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Κάποιες ομάδες θέλουν να τις σταματήσουν. Μπορεί να είναι τράπογοι, μπορεί να είναι άνθρωποι που παίζουν την επανάσταση κλπ. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον και το συνδέω με αυτά που λέμε τώρα είναι αυτό που είπατε, μιλήσατε για απονομιμοποίηση των συνδικάτων. Ότι αυτό είναι ένα ουσιαστικό πράγμα που πρέπει να αντιπαλέψουμε παράλληλα. Ακριβώς, να ξεκαθαρίσω τι είπα. Δια πού βασίζεστε πια. Δηλαδή, εάν δεν ήρθαν να συζητήσουν, να μπουν σε μια διαδικασία να δούνε τι λένε και να βάλουν τα προβλήματά τους. Σημαίνει τι. Δεν υπάρχουν. Ο κόσμος τους έχει τους αγνοεί τα συνδικάτα. Ή τα συνδικάτα πια έχουν φτάσει στο όριο, δεν θέλουν να συζητήσουν μαζί σας. Αυτή είναι κομβική ερώτηση. Γιατί πράγματι, χωρίς συνδικάτα, χωρίς ισχυρό μαζικό κίνημα, δεν είναι αποτελεσματική η αντίσταση κατά του νεοφιλελευθερισμού. Στο Ηράκλειο λοιπόν έγιναν δύο επεισόδια. Έγινε μια διαμαρτυρία λίγων ανθρώπων από τα συνδικάτα, με τους οποίους είχα μια συζήτηση. Αρκετοί από αυτούς αποδοκίμασαν, αλλά δεν εμπόδισαν να γίνει η συζήτηση με τους άλλους κοινωνικούς φορείς που είχα καλέσει. Εκεί, όπως είπα και σε δηλώσεις μου, αν στεναχωρήθηκα από κάτι, ήταν το πόσοι λίγοι ήταν αυτοί που για λογαριασμό των συνδικάτων διαμαρτύρονταν. Λιγότεροι και από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που εκπροσωπούσαν τα συνδικάτα αυτά. Υπήρχε μια εντελώς άλλη τάξη επεισόδιο την επόμενη μέρα, όχι από την κοινωνία, από τραμπούκους, οι οποίοι ήρθαν οργανωμένοι με προσυνεννόηση για να εμποδίσουν μια συζήτηση στην οποία είχαμε καλέσει το λαό του Ηρακλείου. Ξεχωρίζω λοιπόν απολύτως άλλο η κοινωνία
που μπορεί να είναι μουδιασμένη, αλλά θέλει να ακούσει τι έχουμε να πούμε. Άλλο τα συνδικάτα που μας ασκούν κριτική, αλλά την ακούμε. Γιατί τα συνδικάτα είναι κεντρικά στο είδος της κοινωνίας. Γιατί τα βγάζετε από την κοινωνία? Και άλλο η τραμπούκη. Γιατί λέτε άλλο, άλλο η κοινωνία, άλλο τα συνδικάτα? Δηλαδή μου έκανε εντύπωση και αυτό. Δεν είπατε άλλο η κοινωνία και τα συνδικάτα και άλλο πράγμα? Γιατί ναι, λέτε ξέρετε άλλο γιατί η κοινωνία, αυτό. Άλλο τα συνδικάτα? Ξέρετε γιατί το είπα αυτό? Γιατί με ανησυχεί, η απονομιμοποίηση των συνδικάτων. Το ότι εκεί αντί να είναι 1.000 άνθρωποι, από τα συνδικάτα ήταν 10. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν ανταπόκριση, γραφειοκρατικοποίηση των συνδικάτων. Και αυτό με απασχολεί. Ακούστε, τι εννοώ. Είναι σοβαρό αυτό που λέω. Βεβαίως. Υπάρχει ένα ζήτημα στο συνδικαλιστικό κίνημα και με τον τρόπο που έχει οργανωθεί στην Ελλάδα. Ο πελατειασμός του παλαιοκομματικού συστήματος έχει διαπεράσει, έχει εκμαυλήσει και τα συνδικάτα. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα ότι η χρηματοδότηση των συνδικάτων γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας. Ότι εγώ υπέγραψα 15 εκατομμύρια ευρώ να πάνε και να διαχειριστούν από τη ΓΕΣΕΕ και τα άλλα συνδικάτα. Αυτό το χρήμα το δημόσιο μπορεί να διαφθείρει συνειδήσεις. Και δεν είναι έτσι ο τρόπος που είναι εργανωμένα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Για να μην μπορεί να κλείνει την κάνουλα Υπουργός Εργασίας και να έχουν οικονομική ασφυξία, να έχουν το απεργιακό του ταμείο και να μπορούν να κάνουν απεργία. Εμείς τέτοια συνδικάτα θέλουμε, δυνατά. Και όταν βλέπουμε καχεκτικά συνδικάτα, συνδικάτα που είναι κρατικοδίαιτα, ανησυχούμε. Γιατί δεν μας νοιάζει μας κάνουν κριτική τώρα τα συνδικάτα. Είναι στρατηγικοί μας σύμμαχοι τα συνδικάτα ως εκφραστές των αιτημάτων της εργατικής τάξης. Υπουργέ, 13ος, 14ος μισθός. Πολύ συζήτηση. 13ος και 14ος μισθός δεν έχει πέσει ποτέ στο τραπέζι από τους δανειστές. Είναι εκτός μνημονίου. Μετά από κάποιες διευκρινήσεις που έδωσε και ο ΣΕΒ, κανένας δεν το θέτει. Ποιος το θέτει? Τα μέσα της διαπλοκής, ακριβώς επειδή τώρα σταθεροποιείται η πολιτική κατάσταση μετά το τέλος της αξιολόγησης, λείπει η πολιτική αβεβαιότητα και θέλουν να δημιουργήσουν τεχνητά πολιτική αβεβαιότητα. Ουσιαστικά στρέφονται και υπονομεύουν τη χώρα αυτές οι τακτικές μαύρης γκεμπελικής προπαγάνδας. Τι σημαίνει αυτό που τονίζεται κάθε φορά, ενίσχυση με προσλήψεις, με νέες προσλήψεις αυτού του σώματος επιθεώρησης εργασίας? Είναι πια, έχουν φτάσει στο απροχώρητο, δηλαδή ελαστικές... Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς κληρονομήσαμε ένα ΣΕΠΕ, ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας, σκελετό του εαυτού του. Με ζητούσαν τώρα που πήγα στην Κρήτη να γίνουν έλεγχοι στα ξενοδοχεία και υπάρχει ένας επιθεωρητής εργασίας στο Λασίθι. Τι να προλάβει να κάνει? Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα για να ενισχύσουμε τους ελέγχους είναι αφενός τις λίγες προσλήψεις που θα κάνουμε φέτος, θα τις κάνουμε εκεί. Δεύτερον, προβλέψαμε μεταφορά προσωπικού τώρα που θα συνενωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία σε ένα, να ενισχυθούν και οι ελεκτικοί μηχανισμοί και του νέου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και της επιθεώρησης εργασίας. Και ξανά με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, που τη θεωρούμε στρατηγικό σύμμαχο για το πώς θα φτιάξουμε τα εργασιακά, έχουμε μια προγραμματική σύμβαση για να μας μεταφέρουν τεχνογνωσία. Σκοπεύουμε επομένως και να αλλάξουμε την νομοθεσία και τον τρόπο που λειτουργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς του για να μπορεί πράγματι σε έναν βαθμό να ελεγχθεί η εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει. Μάλιστα. Και, κύριε Υπουργέ, συντάξεις, τεράστιο θέμα, ΕΚΑΣ, και αρχίζουν κάποιοι να βγάζουν και παραδείγματα για να λένε ότι ναι, μεν, αλλά για παράδειγμα, εάν υπάρχουν ζευγάρι χαμηλοσυνταξιούχοι που και οι δύο παίρνουν το ΕΚΑΣ, τότε τους κόβεται, Υπουργέ μου. Και είναι παντρεμένοι, έτσι δεν είναι? Όχι, ακούστε, όχι, ακούστε, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. ΕΚΑΣ, πάντοτε το ΕΚΑΣ ήταν προνοιακή παροχή με βάση έλεγχο εισοδηματικών κριτηρίων. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι κατά τη γνώμη μου αυτό που στη δική μας πρόταση αντικαθιστά την σκοπιμότητα του ΕΚΑΣ, το λόγο ύπαρξη του ΕΚΑΣ, η εθνική σύνταξη είναι προτιμότερη, γιατί δίνεται σε όλους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά λοιπόν κριτήρια αυτά αναφέρονταν τόσο στο ατομικό εισόδημα, όχι στη δική μας πρόταση, ανέκαθεν, διαχρονικά για το ΕΚΑΣ, και στο οικογενειακό. Αυτό που έχω πει για το ΕΚΑΣ το επαναλάβω και τώρα. Το κόψουμε το ΕΚΑΣ, η διακοπή του ΕΚΑΣ ήταν κάτι πολύ κακό. Δεν είναι κομμάτι της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Ψηφίστηκε τον Ιούλιο μαζί από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, προαναγγελόταν στο Ημέλ Χαρδούβελη. Εμείς με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση προσπαθήσαμε ακριβώς να εξουδετερώσουμε, να αντισταθμίσουμε το κακό αυτό, εισάγοντας όλα αυτά τα μέτρα προστασίας υπέρ των αδυνάμων, δηλαδή κυρίως την Εθνική Σύνταξη και τα ποσοστά αναπλήρωσης που ευνοούν τους χαμηλόμισθους. Και ειδικά για αυτούς που θα χάσουν τώρα το ΕΚΑΣ, ήδη πήραμε ένα μέτρο, διατηρήσαμε για αυτούς τη δυνατότητα να παίρνουν τα φάρμακα σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι άλλοι συνταξιούχοι, με 10% μόνο συμμετοχή αντί για 25%, και μελετάμε και άλλα μέτρα υποβοηθητικά. Από αυτό το μέρισμα θα μοιράσουμε από το πλεόνασμα που πετύχαμε το 2015. Ένα τελευταίο, Υπουργέ. Τι θα γίνει με τον περίφημο αγγελιώσιμο και τι θα γίνει με το ταμείο μας?
Α, λοιπόν, προσέξτε. Ήταν θέση αρχής για μένα οι δημοσιογράφοι ως προς την κύρια σύνταξή τους να εντεχθούν στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί δεν είναι λογικό όλοι οι Έλληνες να είναι σε ένα ταμείο και οι δημοσιογράφοι εκτός. Με το αγγελιώσιμο όμως ήταν άλλο θέμα. Υπερασπίστηκα το αγγελιώσιμο μέχρι τέλους στη διαπραγμάτευση. Για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα δεν είναι κλασικός κοινωνικός πόρος. Πιο πολύ μοιάζει με εργοδοτική εισφορά των εργοδοτών. Όχι, πιο πολύ. Είναι. Είναι η ιονή εργοδοτική εισφορά. Ναι, είναι η εισφορά των εργοδοτών που δεν δίνουν, Υπουργέ. Σωστά. Αντί για την εργοδοτική εισφορά, δίνουν αυτό. Και δεύτερον, η ύπαρξη του αγγελιώσιμου, για να μας παρακολουθούν και οι τηλεθεατές μας, ουσιαστικά τα έσοδα από τις διαφημίσεις, έτσι όπως χρησιμοποιούνταν το αγγελιώσιμο, βοηθούσε στην επιβίωση και των μικρών και των μεσαίων μέσων και κυρίως των επαρχιακών. Δεν μπορέσαμε στη διαπραγμάτευση να σώσουμε το αγγελιώσιμο με τη σημερινή του μορφή. Αυτό που πρότεινα λοιπόν εγώ και στους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων στον τύπο είναι να επαναλάβουμε κάτι που ήδη έχουμε κάνει σε αντίστοιχη περίπτωση για τον κοινωνικό πόρο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Να σώσουμε το αγγελιώσιμο όχι με νομοθετική πρόβλεψη αλλά με μια συμφωνία. Το καλύτερο θα ήταν συλλογική σύμβαση εργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζομένους στα μέσα. Μάλιστα, να διευρύνουμε το αγγελιώσιμο. Πρώτα-πρώτα, να είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο σχετική δαπάνη, στη σχετική χρηματοδότηση του ΕΔΟΑΠ, γιατί εκεί θα πηγαίνει αυτός ο πόρος. Και οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Συμφωνώ, είστε σαφείς. Είναι τώρα, μια μεγάλη συζήτηση, δεν προλάβαινουμε τώρα να την κάνουμε. Θα ωραία, είστε να πω πάντως ότι πρέπει. Για να το κουβεντιάσουμε τις προσεχείς ημέρες. Πρέπει να έρθουν εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων για να βρούμε λύση. Μέσα από το διάλογο να μπορέσει να σωθεί. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Τελευταία κουβέντα. Είναι το ποτάμι ακραία νεοδεξιά? Είπα το εξής, ότι στο δικό μου το μυαλό ο νεοφιλελευθερισμός είναι ο βασικός πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Το ποτάμι, όντας κατά τη γνώμη μου εκφραστής του νεοφιλελευθερισμού, εξαιρώ ορισμένους από τους βουλευτές του, αλλά λίγους, είναι επομένως τοποθετημένο σε πιο άκρα δεξιά από αυτή τη καραμαλική πτέρυγα τη Νέα Υπουργέ. Η οποία δεν ασπάζεται τον ίδιο. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε λίγο πολιτισμό. Και έχουμε, γιατί θα και έχουμε μια κυρία στο στούντιο.